Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή τη συνθήκη της ντροπής και λέμε ότι είναι μια απόφαση ντροπή στην ιστορία της Ευρώπης, που στην ουσία κατάργησε τη συνθήκη της Γενέβης και την υποχρέωση να παρέχει άσκελους προοδίες και να αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους σαν αντικείμενα προς ανταλλαγή, κρατώντας τους ομήρους στα ευρωπαϊκά σύνορα και μετατρέποντας τη χώρα σε μια φυλακή. Μια φυλακή όπου χιλιάδες πρόσφυγες ζουν κάτω από άπειρες συνθήκες, που κυριολεκτικά δουλειάζουν στις λάσπες των κέντρων φιλοξενίας, τα πράγματα κάμπς, είναι εντελώς αθλημένοι στη μοίρα τους, δέχονται άκρια καταστολή και είναι εγκλωβισμένοι στην παράνομη και βάθρωπη αυτή τη φωνία. Την ίδια στιγμή, χρόνο θα περιλάβονται άνθρωποι με συνοπτικές διαδικασίες, ρημαγμένοι από τον πόλεμο και τη δίκαια, τη φτώχεια και επαναπροωθούνται στην ασφαλή Τουρκία, όπου διεθνείς οργανισμοί έχουν καταγγείλει την κατάφορη παραμυθίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τις άπειρες συνθήκες που ζουν οι πρόσφυγες μας στα νησιά και οι μετανάστες, λίγο πολύ όλοι τους ξέρουν. Ειδικότερα τώρα στην Άλυμνο, προς το παρόν η τελευταία άφηξη ήταν στις 2 του Απρίλη. 15 πρόσφυγες Σύριοι Κούρδοι μας ήρθανε και έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι εδώ. Το κράτος είναι πλήρως ανύπαρκτο. Οι εθελοντές έχουν αναλάβει την σχετικά αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Μιλάμε για τη φιλοξενία τους στο καταφύγιο, χώρο που έχουν αποκλειστικά διαμορφώσει οι εθελοντές, την κατασκευή τους, τις ένδυσή τους πάνω από 2 μήνες, έτσι είναι εδώ οι άνθρωποι, και γενικά όλα τα την κατάληψη όλων των αναγκών που δημιουργεί μια καθημερινότητα. Τώρα, τα προβλήματα και οι ανάγκες καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλές. Δεν θέλουμε όμως να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλουμε περισσότερο να μιλήσουμε για τα προβλήματα των ειδήνων των προσφύγων μεταναστών. Είχαν περάσει 25 μέρες της κράτησής τους και η μισή από αυτή τότε περίπου γύρω στα τέλη του Απρίλη, αλυσοδεμένοι με χειροπέδες, μεταφέρθηκαν στην Ομπία Αστυνομικών στη Ρόδο για την κατάσταση της αίτησης ασύλου. Στην ερώτηση που κάναμε στο αστυνομικό τμήμα γιατί είναι ακόμα κρατούμενοι, η απάντηση ήταν ότι είναι στην δικαιοδοσία του κάθε αστυνομικού τμήματος αν μετά από 25 μέρες θα τους αφήσει ελεύθερους ή όχι. Οι συνθήκες μεταφοράς και κράτησης στη Ρόδο ήταν απαράδεκτες. Η τροφή τους ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Η σύμπαρξή τους ήταν μαζί με την υπούς. Δεν τους δόθηκε ούτε ένα υπόστρωμο, ούτε μία σκηνή, τίποτα. Γιατί κάποιοι κοιμήθηκαν αναγκαστικά, μιλάω για τέλη Απρίλη, έτσι. Κάποιοι κοιμήθηκαν αναγκαστικά στο προάβλιο, γιατί ήταν όλα γεμάτα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πω ότι από τα 9 άτομα που μεταφέρθηκαν τότε στη Ρόδο, τα 4 ήταν παιδιά κάτω των 13 χρονών και μία έγκυος γυναίκα στον 6ο μήνα. Για αυτούς τους ανθρώπους έγινε δεκτό το αίτημα ασύλου, δήλωσαν τόπο παραμονή στην Κάλυμνο και μετά δεν υπήρχε καμία μέρημνα για αυτούς. Αφέθηκαν στην τύχη τους, ζουν οι οικογένειες τώρα εδώ στο καταφύγιο, όπου είναι ένας χώρος φιλοξενίας για λίγες μέρες. Η έγκυος μάλλον θα γεννήσει εδώ στο καταφύγιο, το νεογέννητο σε έναν χώρο εντελώς ακατάλληλο, χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες συγγενείς και βλέπουμε. Δηλαδή για πόσο χρονικό διάστημα αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ, κανείς δεν το ξέρει. Έτσι. Τώρα για τους υπόλοιπους έτσι που κρατούνται εδώ και 3 εβδομάδες στην Ρόδο, υπάρχουν ήδη συνθήκες οι οποίες περιέγραψα. Το αίτημα ασύλου απορρίφθηκε και χθες μεταφέρθηκαν στα κρατούμενα πια, στην οποία αστυνομία και με χειροπέδες, μεταφέρθηκαν στο χώρο της Φωτισκό. Μέχρι να εξεταθεί η προσφυγή τους, αν απορριφθεί, ακολουθούν τη γνωστή δικαστική οδό, αν έχουν λεφτά να τη στηρίξουν, και αν όχι, ακολουθεί η επαναπρόθεση στην ασφαλή χώρα για τους Κούρδους κυρίως, στην Τουρκία, έτσι. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ σε κάποια τραγικά γεγονότα που εξελίσσονται μέσα με αυτή την υποκρισία της συνθήκης που υπογράφηκε. Η Φαϊσά είναι μητέρα 4 παιδιών, η οποία ήρθε για να γλιτώσει τα παιδιά της από τον πόλεμο. Ο άντρας είναι στη Γερμανία εδώ και 9 μήνες και με τον
νερό μου για την επανένωση των οικογένειών, έγινε δεκτό το πρόθυμα ασύλου της Ιδίας, του 8χρονου γιού της και της 17χρονης κόρης της. Για τα υπόλοιπα δύο παιδιά της, τα οποία είναι 18 και 22 χρονών, απορρίφθηκε και είναι τα δύο παιδιά από τα 6 τα οποία έχουν μεταφερθεί χθες στο hot spot. Και κινδυνεύουν και αυτά με επαναπρόθεση. Τώρα, παντού, στα νησιά και παντού από όλη την Ελλάδα. Ορίστε. Από πού είναι, από ποια χώρα είναι η οικογένεια αυτή, ρωτάει ο Γιάννης Μπαρχάκης από την εφημερίδα του Στρατού. Η Φαϊσά, από ποια χώρα είναι. Από ποια χώρα είναι η Φαϊσά. Είναι Σύρι Κούρδη. Σύρι Κούρδη, μάλιστα. Συνέχισες, είμαστε. Τι. Ορίστε. Συνέχισες, ακούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μικρή και μεγάλα δράματα από ό,τι βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, παντού, σε όλους αυτούς τους εγκλωβισμένους ανθρώπους και την ίδια στιγμή, ας πούμε, έχουν υποθεί πάρα πολλά του τύπου, ας πούμε, ακούμε συνέχεια για το πόσο αντέχει αυτή η λαδίτσα, πού θα χωρέσουμε όλοι, θα μας αλλοιώσουν όλοι αυτοί οι ψυχαντιστές. Ελάχιστα όμως είναι τα δημοσιεύματα, το γιατί συνεχίζεται, ας πούμε, αυτός ο πόλεμος στη Συρία, γιατί τι μερίδιο ευθύνης έχει η Ευρώπη σε αυτόν τον πόλεμο, έτσι, με γεγονότα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο ο πόλεμος θα συνεχίζεται, η Ευρώπη την ευθύνη της και η προσφυγή θα υπάρχει. Θα υπάρχει από όλα τα σημεία. Είτε είναι τρίτη περάσματα, είτε είναι πολιτή, είτε είναι αφενισιά εδώ πέρα, έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω και αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη εδώ στην Κάλυμνο σαν ομάδα, έχουμε ανάγκη στήριξη αλληλέγγυων δικηγόρων, κυρίως από τη Ρόδο αλλά και από όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παλεύουμε αυτές τις ιστορίες, ειδικά όταν ακολουθήσουμε τη δικαστική οδό, α πούμε. Να παλεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνεχώς ακαταπατώνται και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι συγχρόνως να βλέπουμε με ποιο τρόπο μπορούμε, ας πούμε, να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην ένταξή τους εδώ στην κοινωνία που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και να έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Αυτά είχα να πω και σαν ομάδα δηλαδή θέλουμε και απαιτούμε, σαν ομάδα στήριξης μεταναστών και προσφύγων καλύμου, απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου της Ιδίας, άμεση κατάργηση της τροπιαστικής αυτής συνθήκης, η οποία μετατρέπει την χώρα σε μια αποθήκη ανθρώπινων ψυχών και σε έναν τόπο διαλογής για το ποιοι αξίζουν να ζήσουν και ποιοι όχι, ελεύθερη διέλευση από τα σύνορα στους πρόσφυγες, δηλαδή την τήρηση της ειδικής γενέτης, αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαμονής για όλες τις ευπαθείς ομάδες, από τους συμπολίτες μας, τους άστεγους ας πούμε, από τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και όπου αλλού υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, παροχή τους ευπαθείς κάλυψης με τις ασύλου, και φυσικά ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κράτησης από όλες τις αλληλέγγυες ομάδες.